παιδιά, Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητο χωρίς να έχουμε αυτοκίνητο. Ναι, ήρθε η μέρα που θα μιλήσουμε για το leasing αυτοκινήτου. Η ελληνιστή χρονομίσθωση. Μας συμφέρει ή όχι. Και αν μας συμφέρει, πότε. Φύγαμε. Αλλά πριν φύγουμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να σχολιάζουμε και να φτάνουμε σε βάθος σε τέτοια θέματα της καθημερινότητάς μας και των προσωπικών οικονομικών μας. Και παιδιά, έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment και χρησιμοποιώντας το βοηθάτε τελείως δωρεάν το κανάλι να συνεχίζει να δημιουργεί καθημερινό περιεχόμενο. Και ανταποδοτικά, επειδή θέλω και εγώ να δίνω κάτι πίσω σε αυτή την όμορφη κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα, επειδή βοηθάτε και εσείς εμένα, ακριβώς χρησιμοποιώντας το link μου, αν είστε ανά των 25, παίρνετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις, που μπορεί να είναι έως και 800 ευρώ. Οπότε δεν χάνουμε κάτι να κάνουμε σήμερα την εγγραφή μας. Είναι ούτως ή άλλως δωρεάν η πλατφόρμα. Δεν πληρώνουμε κάτι και μπορεί να πάρουμε μια μεγάλη μετοχή. Αλλά και κάτω των 25 να είμαστε, έχουμε το καλύτερο customer support σε οποιαδήποτε χρηματιστηρίο στην Ευρώπη στα ελληνικά. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, παιδιά, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Και εννοείται, αφήστε και μια καρδούλα ή οποιοδήποτε άλλο emoji. Γιατί πραγματικά αυτές οι μικρές πράξεις μπορεί να φαίνονται αστείες, αλλά το κανάλι δεν θα ήταν σήμερα αυτό που είναι αν δεν με βοηθούσατε με αυτόν τον τρόπο. Και το εκτιμώ πάρα πολύ. Τέλος, κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που σκέφτεται τώρα να αγοράσει ή όχι το δικό του αυτοκίνητο. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πως ό,τι λέω στα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν να αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Δεν είμαι πιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλος, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μας σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μας και τα χρήματά μας που δεν τα βγάζουμε εύκολα. Δυναμικά λοιπόν ξεκινάμε με Nerd Alert και ορισμό του leasing. Το leasing αυτοκινήτου είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από εταιρείες σε άλλες εταιρείες ή ιδιώτες και αφορά στην ενοικίαση οχήματος με συγκεκριμένους όρους για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, με ορισμένη προκαταβολή, μηνιαίο μίσθωμα και τίμημα εξαγοράς στο τέλος της μίσθωσης. Με λίγα λόγια, μπορούμε να νοικιάσουμε ένα όχημα με το μήνα, είτε ως επαγγελματίες είτε ως ιδιώτες, και με αυτό το μηνιαίο μίσθωμα και μια προκαταβολή ησυχάζει το κεφάλι μας. Αφού ό,τι προκύψει από εδώ και πέρα, έκτακτο και τακτικό, το καλύπτει ο πάροχος της χρονομίσθωσης και όχι εμείς. Δηλαδή, φούιτ. Τέλος πάντων, να πάθουμε λάστιχο για όποιον δεν μιλάει σε ελληνικιώτικα. Θωρά σε τζάμια, σέρβις, τέλη κυκλοφορίας, οτιδήποτε. Δεν είναι πλέον δική μας υποχρέωση. Bye bye. Εμείς το μόνο έξοδο που έχουμε είναι το καύσιμο και το μηνιαίο μίσθωμα. Αυτά, παιδιά, τώρα είναι τα βασικά στοιχεία του leasing. Πάμε όμως να δούμε και κάποια επιμέρους που είναι και φλέγοντα για όλες και για όλους μας. Πρώτη ανάλυση που θα κάνουμε είναι το αν συμφέρει έναν ιδιώτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω leasing. Αν θέλουμε λοιπόν τώρα να δούμε το ζήτημα leasing versus αγορά αυτοκινήτου από έναν ιδιώτη, ακόμα, παιδιά, και συνυπολογίζοντας όλες τις καλύψεις χρονομίσθωσης, δηλαδή σέρβις, αλλαγές ελαστικών, πληρωμή τελών κυκλοφορίας, ασφάλεια, η χρονομίσθωση στην πλειονότητα, στην τεράστια πλειονότητα των φορών, βγαίνει ακριβότερη από την αγορά ενός αυτοκινήτου της μετρητής. Συν ότι για να κάνουμε τελικά το αυτοκίνητο δικό μας μετά τη λήξη της μίσθωσης, πρέπει έτσι κι αλλιώς να καταβάλουμε ένα συμφωνημένο ποσό, ιδέως δεν το παίρνουμε. Δηλαδή, δώσαμε προκαταβολή, πληρώσαμε 2, 3 ή 4 χρόνια, και στο τέλος είτε πληρώνουμε ξανά, είτε δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Οπότε, γιατί να το σκεφτούμε καν, είναι η ερώτηση. Καλή ερώτηση. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι 4 παράγοντες που παίζουν το ρόλο τους. Και γιατί τα πάντα στη ζωή δεν είναι, παιδιά, άσπρο μαύρο. Υπάρχει και το γκρι. Οπότε, επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, πάμε να δούμε και αυτούς τους 4 παράγοντες. Πρώτος, παιδιά, είναι ο παράγοντας της ξενιασιάς. Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάσει το αυτοκίνητο, αν μας τρακάρουν, μακριά από εμάς, αν το κλέψουν το αυτοκίνητο, απολύτως τίποτε δεν μας ενδιαφέρει. Ό,τι και αν συμβεί, τηλέφωνο στον πάροχο και αντικατάσταση. Μήπως αυτή η ξενιασιά είναι τελικά που πληρώνουμε με τη χρονομίσθωση. Μπορεί. Και επειδή πολλοί άνθρωποι μπορεί να το χρειάζονται αυτό το πράγμα, να το έχουν ανάγκη στην καθημερινότητά τους ή να τους βολεύει έτσι, αυτός λοιπόν είναι ένας πρώτος παράγοντας για να πάμε σε leasing και όχι σε δική μας αγορά. Δεύτερος παράγοντας που πραγματικά επίσης μπορεί να μας φάει υπέρ του leasing και όχι υπέρ της αγοράς και δεν είναι και αστείο πράγμα γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επίσης λειτουργούν έτσι με προγραμματισμό και κουτάκια, είναι όντως ο προγραμματισμός των εξόδων που μας παρέχει αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε δηλαδή ότι έχουμε χ ποσό για το ενίκιο, ψ ποσό για το leasing και ωμέγα ποσό για το σούπερ μάρκετ κάθε μήνα και δεν μπορεί να προκύψει εύκολα κάποιο έκτακτο έξοδο. Πουχού, όπως είπα παραπάνω, να πάθουμε φούιτ, να είναι δικό μας το αμάξι και να πρέπει να πάμε να αλλάξουμε λάστιχα. Από εκεί που δεν το περιμένεις και χωρίς να το έχεις προγραμματίσει και χωρίς να έχεις χρήματα στην άκρη για αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Ο νόμος του Μέρφη. Κάθε φορά με το που έχουμε πληρώσει τα πάντα και δεν έχουμε φράγκο, θα γίνει χαζομάρα. Ας μην βρίσκω. Τρίτος παράγοντας τώρα είναι ότι εφόσον νοικιάζουμε το όχημα
και δεν είναι δικό μας, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ η απαξίωση που υφίσταται από το πέρασμα του χρόνου. Αλλά ούτε και αυτή που πιθανόν να υποστεί σε περίπτωση ατυχήματος. Ξαναλέω, φτουφτού μακριά από εμάς, αλλά μπορεί και να συμβεί. Ακόμα και μικρό να είναι, δηλαδή κάποιος εκεί που είμαστε παρκαρισμένοι να στουκάρει πάνω μας, το αμάξι μας θα απαξιωθεί. Και ενώ δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, ταυτόχρονα οδηγάμε πάντα και νέο μοντέλο με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομία, ασφάλεια και γούστα. Ξέρετε βέβαια ότι με τα γούστα εγώ δεν τα πάω καλά. Σε αμάξια. Σε μηχανές, μάλιστα. I'm your man, είμαι ο άνθρωπός σας. Αλλά πέρα από τα γούστα, η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική με το να οδηγάμε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και σαφώς τέταρτος και τελευταίος παράγοντας, που είναι εξίσου πολύ σημαντικός και είναι και μάλιστα οικονομικής φύσεως. Net alert, ξανά εδώ. Είναι το κόστος ευκαιρίας. Έστω λοιπόν να το δώσουμε με ένα παράδειγμα το κόστος ευκαιρίας, ότι θέλουμε ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 30.000 ευρώ. Πώς το πληρώνουμε? Έστω ότι έχουμε μαζέψει αυτά τα 30.000 ευρώ, όλα τα χρήματα, λίγα-λίγα, και τα έχουμε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Πρώτον, για όλα τα χρόνια που μαζεύουμε αυτά τα 30.000 ευρώ, αυτά τα χρήματα πληθωρίζονται. Χάνουν δηλαδή κάθε μήνα και ένα τσίκ από την αγοραστική τους αξία. Πρέπει δηλαδή ο τρόπος που αποταμιεύουμε και ο ρυθμός που αποταμιεύουμε να είναι υψηλότερος από τον πληθωρισμό, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλός. Και δεύτερον, όσο εμείς τα βάζουμε εκεί και τα μαζεύουμε, αυτά τα χρήματα απλά κάθονται εκεί, κοιμούνται και δεν δουλεύουν για εμάς. Άρα χάνουμε χρήματα με δύο τρόπους αυτό το παράδειγμα. Πρώτον, μειώνεται η αξία τους, πληθωρισμός, αλλά και δεν τα επενδύουμε όσο τα μαζεύουμε, άρα δεν κερδίζουμε από τον ανατοκισμό που θα μπορούσαμε να κερδίζουμε από τις επενδύσεις, άρα κόστος ευκαιρίας. Και θα με πείτε εδώ, εντάξει, οκ, αλλά μπορεί να μην τα μαζεύαμε, άρα να μην χάνουμε χρήματα με δύο τρόπους, να δίναμε μία πρώτη δόση και τα υπόλοιπα να ήταν από δάνειο, καταναλωτικό δάνειο. Τότε πρέπει πάλι να κάνουμε παιδιά τα μαθηματικά, γιατί ίσως τελικά με την έντοκη δόση του δανείου να βγαίναμε ακριβώς ίσα βάρκα ίσα νερά με το μηνιαίο μίσθωμα της χρονομίσθωσης και δεν θα είχαμε μπλέξει και με καταναλωτικά δάνεια και τελικά το ποσό που θα δίναμε ως προκαταβολή για να πάρουμε δάνειο μετά θα ήταν ίδιο με το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε στο τέλος της χρονομίσθωσης για να πάρουμε το αυτοκίνητο. Βλέπουμε γενικότερα ότι δεν είναι εύκολη η απόφαση. Και σίγουρα δεν απαντάτε με ένα ναι ή ένα όχι. Θέλει μελέτη, χαρτί και μολύβι και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και φυσικά, όπως λέμε πάντα, τι βολεύει τον κάθε έναν και την κάθε μία από εμάς. Γιατί η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τα νούμερα σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά, οπότε πρέπει να τα υπολογίσουμε για να δούμε τελικά τι μας συμφέρει. Leasing ή αγορά. Και αν αγορά, με ποιον τρόπο. Όλα αυτά βέβαια αν είμαστε ιδιώτες. Γιατί αν είμαστε επαγγελματίες, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Εδώ ισχύουν όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως, με μία όμως βασική διαφορά. Το μίσθωμα για εταιρικά αυτοκίνητα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Είναι αυτό που λέει ο Κιγιωσάκη, ότι πώς μπορούμε να ζούμε δωρεάν μέσα από τις εταιρείες μας. Αυτό. Τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αν μια εταιρεία έχει κέρδη μετά φόρων 20.000 ευρώ, δηλαδή καθαρά κέρδη στο τέλος της χρονιάς 20.000 ευρώ, πρέπει να πληρώσει φόρο για αυτό το ποσό. Αν όμως αντί να έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο που δεν εκπίπτει στο φόρο ή τέλος πάντων μία φορά, εκείνη τη φορά, θα έπρεπε να πληρώσει φόρο για αυτό το ποσό. Αλλά αν δίνει και 5.000 ευρώ το χρόνο ως έξοδο για τη χρονομίσθωση οχημάτων, τελικά δεν θα καταβάλει φόρο για τις 20.000 ευρώ, αλλά για 20-5, 15.000 ευρώ. Γιατί αυτά τα 5.000 ευρώ περνάνε ως έξοδα επιχείρησης. Και ναι, αυτός ο φόρος είναι μεγάλος στα κέρδη, οπότε σαφώς το να έχουμε δικό μας αμάξι, το όνομά μας, αν έχουμε εταιρεία, είναι liability. Δηλαδή, βάρος χωρίς λόγο. Έτσι, σαφώς προτιμούμε να έχουμε ένα εταιρικό αμάξι μέσω leasing, γιατί τελικά σίγουρα 1000% θα πληρώνουμε λιγότερο. Θα με πείτε, Ιωαννάκη, έχεις αμάξι με leasing? Θα σας πω όχι, γιατί πριν ξεκινήσω να φτάνω σε τόσο πολύ βάθος με αυτές τις διαδικασίες και τις διαδικασίες της εταιρείας και της αποφορολόγησης στην Ελλάδα, πήρα και αγόρασα το Suzuki το Swift. Ποτέ ξανά, όμως. Έπαθα και έμαθα. Τώρα μάλιστα. Αυτό συμβαίνει αν είναι εταιρικό το αμάξι, αλλά γιοταχή που λέμε. Αν η χρονομίσθωση αφορά σε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, δηλαδή βανάκια, φορτηγάκια κτλ., και όχι επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, εκπίπτει παιδιά αντίστοιχα και το ΦΠΑ. Άρα συμφέρει την εταιρεία ακόμα περισσότερο. Και αφού κλείσαμε και το θέμα επαγγελματίες, πριν ολοκληρώσουμε το βίντεο, θέλω να δούμε και ένα άλλο παρακλάδι του leasing, το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, είτε ανήκουμε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία, είτε εταιρεία είτε ιδιώτης. Και κάτι για το οποίο δεν μιλάμε πολύ, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε. Είναι το θέμα του leasing σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και όχι καινούρια. Εδώ ισχύουν όλα όσα είδαμε πιο πάνω, απλώς το αυτοκίνητο έχει βγει μόλις από έναν κύκλο χρονομίσθωσης και έτσι η εταιρεία το δίνει ξανά, σαφώς με χαμηλότερο μίσθωμα.
δικαίωμα, μιας και έχει σχεδόν ήδη κάνει απόσβεση. Τώρα, γενικά η ιδέα του να πάρουμε ένα αυτοκίνητο που ήταν στην κατοχή κάποιου, ο οποίος ήξερε ότι με το τέλος του μισθώματος θα το ξεφορτωθεί, πιθανό να μην είναι και η καλύτερη ιδέα, καθώς μάλλον δεν θα του φερόταν όπως αν ήταν δικό του ή αν θα το αγόραζε στο τέλος της χρονομίσθωσης. Βέβαια, αυτό είναι πιθανότητα, γιατί υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Όμως, παίρνοντας παιδιά εμείς το αμάξι leasing μεταχειρισμένο, έχουμε τρία πλεονεκτήματα. Πρώτον, όπως είδαμε, δεν μας ενδιαφέρουν οι ζημιές ή οι φθορές. Δεν είναι δικό μας. Κάποιος άλλος πρέπει να τρέξει για αυτά. Δεύτερον, έχουμε σημαντικά χαμηλότερο μίσθωμα από ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και τρίτον, οδηγούμε ένα αυτοκίνητο 3-4 ετών με όλα τα comfort μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν είναι και τόσο παλιό όσο μπορεί να σκεφτόμασταν, αλλά ταυτόχρονα παραμένει απολύτως ασφαλές. Είναι ένα αμάξι 3-4 χρόνων. Πώς να συγκριθεί με ένα αμάξι που μπορεί να το αγοράζαμε μεταχειρισμένο και να ήταν 15 ετίας. Κλείνοντας λοιπόν το θέμα, πιστεύω ότι αν ποτέ πήγαινα σε leasing αυτοκινήτου ως ιδιώτης, θα πήγαινα σίγουρα σε θέμα μεταχειρισμένο. Για να πάρω ένα όχημα νεότερο της 5 ετίας, μία καλή τιμή και μπόλικη ξεγνιασιά. Πείτε μου εννοείτε και εσείς τα σχόλια παρεπιπτόντως, τι θα κάνετε ή τι κάνετε ή πώς διαχειρίζεστε το όλο θέμα αυτοκίνητο. Και τώρα, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τα αυτοκίνητα, τι πιστεύατε, ότι δεν θα βρούμε ένα ETF που να είναι και στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας? Εντόπισα λοιπόν ένα ETF το οποίο ονομάζεται EXV5.EU, το οποίο αποτελείται από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αυτοκινήτων, όπως παραδείγματος χάρη το 22% του ETF το αποτελεί η Mercedes ή άλλες εταιρείες όπως η Volkswagen, η BMW, η Ferrari και πολλές άλλες. Τα ονόματα είναι γνωστά σε όλους μας και όλες μας. Τώρα, το κόστος του είναι περίπου στα 60 ευρώ αυτή τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο. Το κόστος διαχείρισης είναι στα 0,46% το χρόνο, που είναι μέτριο, δεν είναι καλό, αλλά στα 13 χρόνια ύπαρξη αυτού του ETF η απόδοση είναι 140%, που αυτό είναι καλό. Έτσι, αν θέλουμε να αγαπάμε τις επενδύσεις και να αγαπάμε και τα αυτοκίνητα και κάπως να τα μπλέξουμε αυτά τα δύο, πιθανόν αυτό το ETF να είναι μια καλή προσθήκη για το χαρτοφυλάκιό μας. Γιατί ωραία η φάση του αυτοκίνητου και των γούστων, αλλά και οι επενδύσεις είναι επενδύσεις και αυτές έχουν ψυχή και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Και αν αγαπάμε τα αυτοκίνητα και πιστεύουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία μάλιστα παιδιά με τις νέες τώρα διαδικασίες πραγματικά δείχνει τουλάχιστον να μεγαλώνει πολύ, τότε ίσως αυτό το ETF να είναι ο κατάλληλος τρόπος για να ξεκινήσουμε. Ή κάποια άλλα αντίστοιχα ETFs που μπορούμε να ψάξουμε και να βρούμε. Τώρα, ο τρόπος για να το αγοράσουμε και να το αποκτήσουμε, γνωστός και εύκολος. Ανοίγουμε τον επενδυτικό μας λογαριασμό μέσα από το link που έχω αφήσει στην περιγραφή στην πλατφόρμα της Freedom. Είναι δωρεάν αυτός ο επενδυτικός λογαριασμός που ανοίγουμε. Πατάμε συναλλαγές, γράφουμε EXV5.EU, το επιλέγουμε, επιβεβαιώνουμε τη συναλλαγή με SMS ή push notification, πατάμε αγορά και τέλος. Και κάπου εδώ κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την πλατφόρμα της Freedom που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Τους ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά οικονομικά μας. Έχω αφήσει παιδιά το link μου στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όσο και στο pin comment, και χρησιμοποιώντας το, βοηθάτε πολύ το κανάλι να συνεχίζει να δημιουργεί δωρεάν περιεχόμενο καθημερινά. Και εννοείται, επειδή η εγγραφή είναι δωρεάν και αν είστε άνω των 25, παίρνετε και την πρώτη σας τελείως δωρεάν μετοχή έως 800 ευρώ. Οπότε δεν χάνουμε τίποτα να κάνουμε και μια εγγραφή. Περιμένω λοιπόν ιδέες ή ερωτήσεις για τα όσα είδαμε σήμερα ή απορίες, ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.